Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από αυτό που βλέπουμε σήμερα ότι παίζει και ως πρωτοσέλιδο σε κάποιες εφημερίδες μάλλον. Σε αρκετές. Ότι χθες επικράτησε, ήταν θολό το τοπίο να το πω έτσι, από μπάχαλο ή οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με το ωράριο. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπήρχε ασυμφωνία για το αν θα υπάρξει μια οριζόντια τακτοποίηση τέλος πάντων του ωραρίου μείωση ή γιατί είδατε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και είπατε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορώ. Τι εννοεί ότι υπήρξε μπάχαλο, υπήρξε κάποια δήλωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν υπήρξε κάποια δήλωση. Ένα λεπτό για να το διευκρινίσουμε. Όμως σε επαφές που υπήρχαν από εμάς τους δημοσιογράφους με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, φαινόταν ότι πηγαίνετε προς συμφωνία. Αυτό εννοεί ο Μάνος. Το μόνο το οποίο έλεγαν τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, κυρία Φόσχολου, είναι ότι εξετάζουμε το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τίποτα άλλο. Τώρα, αν κάποιοι συναδελφοί σας το εξέλαβαν αυτό ως αποφάση να νομοθετήσουμε κιόλας, αυτό είναι δικό του θέμα. Ναι, το λέμε. Ξανά λέω. Δέχεστε κριτική. Προχθές το βράδυ, ο κύριος Φιλιππίδης, φίλος μου, πολύ σεβαστός πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και πήρε την απόφαση που πήρε για τον Εμπορικό Συλλόγο Θεσσαλονίκης. Μας ετέθη το ζήτημα αυτό και από τον κύριο Καφούνη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Εξετάστηκε το αίτημά του και απερίφθη. Πού το βλέπετε το μπάχαλο? Αυτό όλα γίνανε μέσα σε διάστημα 8 ωρών, 9 ωρών. Αυτό είναι μπάχαλο. Η Θεσσαλονίκη επιμένει στην πρώτη μου δήλωση μετά την ανακοίνωση του θέματος αυτού, είμαι απολύτως κάτος και διευκρινιστικός. Δεν θα νομοθετεί άλλο ωράριο. Να πάμε στην ουσία λοιπόν. Εδώ η ουσία λέει το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη εμένει στην απόφασή της ότι θα ξεκινήσει το ωράριο από τη Δευτέρα. Η Αθήνα λέει επειδή δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά της, δεν θα μπει σε τέτοια διαδικασία. Προκαλεί αριθμία σε όλο αυτό. Ο νόμος που ισχύει σήμερα και δεν αλλάζει, νομοθετεί εθνικό ωράριο. Ο κάθε σύλλογος μπορεί να φτιάξει το δικό του ωράριο. Αυτό δεν απαγορεύεται. Ποια είναι όμως η διαφορά? Το εθνικό ωράριο λέει ποιο είναι το ανώτατο όριο λειτουργίας που επιτρέπεται να λειτουργεί ένα κατάστημα. Το ωράριο που βάζει ο κάθε σύλλογος είναι προαιρετικό. Δηλαδή, αν ένα σύλλογος πει θα δουλεύετε μέχρι τις 7, αλλά κάποια καταστήματα στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν μέχρι τις 9, δεν μπορεί ο σύλλογος να επιβάλλει κάποια ποινή σε αυτό το κατάστημα. Έχει δικαίωμα το κατάστημα να δουλεύει μέχρι τις 9. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, αυτό πάλι σε εσάς θα καταλήξει. Γιατί αν δούμε να συρρυκνώνεται το ωράριο, έστω και στη Θεσσαλονίκη, μόνο εκεί, θα δούμε να μειώνονται και τα χρήματα στους πολίτες, στους ανθρώπους που δουλεύουν. Εάν αυτό, κυρία Φόσχολου, επιβάλλουν και αποφασίζει κάποιο καταστηματάρχη για το κατάστημά του, είναι δικαίωμά του. Αυτό σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας. Θα χαθούν θέσεις εργασίας. Ένα λεπτό για να κάνουμε διάλογο. Θα χαθούν θέσεις εργασίας, άρα αυτό σημαίνει ότι πάλι η ανεργία θα αυξηθεί. Ο κάθε καταστηματάρχης μπορεί να αποφασίζει για το συμφέρον του πότε θα ανοίγει το κατάστημά του ως προς το λιγότερο, όχι προς το περισσότερο. Το ανώτατο ωράριο το σπίζουμε εμείς. Αυτό ίσχυε, αυτό ισχύει. Εφόσον ρωτάτε τη γνώμη μου, το λέω με σεβασμό στον κύριο Φιλιππίδη γιατί τον εκτιμώ. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το ωράριο της Θεσσαλονίκης. Διότι όταν καταλάβουν οι έμποροι Θεσσαλονίκης ότι παραδείγματος χάρη τα πολυκαταστήματα της γειτονιά του δουλεύουν με τις 9, ότι κάποιοι συνάδελφοι του δουλεύουν με τις 9, έμπορος είμαι εγώ, δουλεύω από τα 17 μου σε εμπόριο. Όταν καταλάβει ένας καθηματάκης ότι ο δηλαδή ανταγωνιστής σου δουλεύει με τις 9, θα ανήκει και αυτός μέχρι τις 9. Άρα λοιπόν, πάμε στο αρχικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν ετέθη το οριζόντιο ωράριο να πείτε ότι ως παρένεση, λέω, γιατί πολύ σωστά λέτε ότι αφορά στους εμπορικούς συλλόγους. Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί το μειωμένο ωράριο θα σήμαινε μικρότερα εισοδήματα για τους εργαζόμενους, επειδή θα χάνουν εισοδήματα από περιεργειακή απασχόληση, και θα σήμαινε και λιγότερες θέσεις εργασίας. Αυτή την εποχή που έχουμε τόσο μεγάλη μπροστά μας δύσκολη, με ένα δύσκολο εξάμηνο και με μεγάλο πληθωρισμό, κανένας δεν πρέπει να παίρνει μέτρα που θα μειώνουν το εισόδημα των εργαζομένων. Αλλά μειώνουν και το κόστος, έτσι δεν είναι? Μειώνουν και το κόστος, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή φαντάζομαι ότι η Θεσσαλονίκη δεν θέλει να αυτοκτονήσει εμπορικά. Η μείωση του ενεργειακού κόστους από το κλείσιμο κατά 2 ωρών του καταστήματος δεν είναι μεγάλη. Αυτό που φαντάζομαι στο μυαλό τους του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι τη μείωση του εργασιακού κόστους. Αυτό είναι ό,τι ήθελα να κάνω. Να πούνε ότι εφόσον έχω 2 ώρες λιγότερες την ημέρα, άρα πολλές ώρες. Εδώ είναι άλλο θέμα και είναι αυτό που λέει η Χρύσα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, εσείς θα το επιτρέψετε, αντιλαμβανόμαστε, λέμε αυτό που λέτε, ότι είναι θέμα του εμπορικού συλλόγου. Δεν μπορεί να εγώ ως υπάλληλος. Ως υπάλληλος. Και εδώ ξεφεύγει. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να απαγορεύσει σε ένα καταστηματάρχη να κλείσει νωρίτερα. Κύριε Υπουργέ, ακούστε με λίγο. Ακούστε με, επειδή λέτε κάτι πολύ σοβαρό. Λέτε ότι αυτό αν το κάναμε οριζόντια, θα έπληκε και τους εργαζόμενους όπως πρόκειται να γίνει και στη Θεσσαλονίκη με τη μείωση κόστους. Εάν εγώ ως εργαζόμενος
πλήττομαι από αυτό το μέτρο που λαμβάνει ο εμπορικός σύλλογος. Δηλαδή έρθει το αφεντικό μου και μου πει σου μειώνω το μισθό. Αυτό γίνεται αποδεκτό. Δεν ξέρετε ότι στην εργατική μας νομοθεσία μπορεί μια επιχείρηση να πάρει πάλι για μερική απασχόλητα ενός χάρη. Τι είναι αυτά που λέτε. Ναι, δεν μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχουν κλειδωμένα ωράρια. Κύριε Υπουργέ, άλλο προσλαμβάνω κάποιον τώρα εποχικά με μειωμένο ωράριο. Και άλλο έχω ένα εργαζόμενο που δούλευε πλήρες ωράριο και τον κάνω. Δουλεύουμε σε καπιταλιστικό σύστημα. Μην ανησυχείτε, ο καπιταλισμός δουλεύει. Λόγω ανταγωνισμού. Συγγνώμη, τα καταστήματα και Θεσσαλονίκη θα δουλεύουν στο κανονικό του ωράριο. Υπουργέ μου. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μην χάνουμε άλλο χρόνο σε κάτι που είναι πραγματικά ασήμαντο. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό και η ζωή θα το απορρίψει. Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί κανένας από αυτό. Οκ, okay, εδώ κρατάμε μια επιφύλαξη για τις εργασιακές σχέσεις που δεν αφορά στο δικό σας το Υπουργείο. Δεν μπορεί ένα κατάστημα να κλείνει όταν ο ανταγωνιστής του είναι ανοιχτός. Είναι στοιχειώδες το εμπόριο. Ναι, το θέμα είναι και η προστασία του. Να πάμε να προλάβουμε να πάμε και στα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι πολύ σημαντική η συμφωνία. Ναι, βεβαίως. Εδώ, να ρωτήσω μόνο το εξής. Μιλήσατε για 50 προϊόντα. Απορία είναι αυτή. Είναι 50 προϊόντα σε ένα καλάθι για αυτό που θα προτείνει κάθε σούπερ μάρκετ ή τα θέτετε εσείς τα προϊόντα και αφορούν όλα τα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένες κατηγορίες, δηλαδή θα υπάρξουν από εσάς. Εμείς ορίσαμε και ορίζουμε, γιατί υπάρχει μια συνεργασία και σήμερα μεταξύ του ΙΕΛΚΑ και του Υπουργείου, τις 50 κατηγορίες προϊόντων που πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το καλάθι. Ναι. Το οποίο δεν είναι και θα ανακαλύψουμε ούτε τον τροχό, την πυρίτιδα. Υπάρχουν τα αντίστοιχα καλάθια νοικοκυρά σε διάφορες χώρες, όχι όπως το κάνουμε τώρα εμείς για λόγους πληθωρισμού, για λόγους στατιστικούς. Άρα λοιπόν θα φτιάξουμε, θα δώσουμε την οδηγία για τις 50 κατηγορίες, ας πούμε γάλα, τυρί, κρέας, απορρυπαντικά και ούτω καθεξής, τα 50, πολύ ωραία, και μετά η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα μπορέσει να βάλει τα προϊόντα εκείνα που νομίζει εκείνη, στις τιμές που νομίζει εκείνη, σε αυτό καλά το 50. Οι καταναλωτές πού θα μπορούν να τα δουν αυτά όμως. Θα δηλώνεται αυτό το Υπουργείο, θα ανεβαίνει στον καταναλωτή, κυρία Φόσκολου, αυτό την ερώτηση, θα ανεβαίνει στον καταναλωτή από την κάθε αλυσίδα το καλάθι της νοικοκυράς. Σε αυτό το καλάθι θα δοθεί η μάχη να μην ανεβαίνουν οι τιμές ή αν ανεβαίνουν, ανεβαίνουν κατ' ελάχιστον. Μια άνω τελεία πολύ γρήγορα. Δυνατότητα ανεβαίνουν να οι τιμές. Να φτηνά ή φτηνότερα τα βασικά τους προϊόντα για διαβίωσή τους. Μάλιστα. Ανεβαίνουν οι τιμές όμως, συγγνώμη Μάνο, ανεβαίνουν οι τιμές, έλεγχοι γίνονται, διότι βλέπουμε να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές και να ανεβαίνουν και κάθε μήνα. Δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις? Πράγματι, χθες βγάλαμε και μία ανακοίνωση παρόντων των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ και της ΕΣΕΣ στο γραφείο μου για να πιστοποιήσουν το αληθές. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο, έβαλα το τελευταίο εξάμηνο ως όρο γιατί διάφοροι πολιτικοί μου αντίπαλοι λέγανε συνέχεια το τελευταίο εξάμηνο. Λοιπόν, μετρήσαμε τους ελέγχους που έκανε η Δημαία το τελευταίο εξάμηνο, είναι 3.983. Έχουν μπει 283 πρόσωπα, ναι, καλά, του τάξη των 300.000 ευρώ. Άρα δηλαδή μας λέτε ότι από τους 3.000 ελέγχους έχουν βρεθεί 280 παραβάσεις. Εσείς είστε περίπου 6% η παραβατικότητα. Είστε ικανοποιημένος ως Υπουργός και ως Υπουργείο από τους ελέγχους που γίνεται? Πιστεύετε ότι γίνεται σωστή δουλειά? Γίνεται πολύ σωστή δουλειά και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα πρόσημα όλα εισπράττονται. Δηλαδή, κανένας δεν έχει μπορέσει να ρίξει προλάβω, τα πρόσημα στα δικαστήρια. Να προλάβουμε να σας θέσουμε ένα-δύο ερωτήματα τώρα που σας έχουμε στη γραμμή μας. Να ρωτήσουμε το εξής. Εάν πρόκειται να παρέμβετε σε αυτό το φαινόμενο που παρατηρείτε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι αλήθεια, μείωση της ποσότητας του προϊόντος, αύξηση της τιμής. Μας έλεγαν και εκπρόσωποι των καταναλωτικών οργανώσεων ότι είναι νόμιμο, κάνουμε, αλλά δεν είναι ηθικό. Ο έλεγχος που όχι, δεν είναι νόμιμο. Ο έλεγχος που κάνουμε είναι σε μοναδιαίο κόστος. Ναι. Άρα αν ένα προϊόν μειώνει την περιεκτικότητά του κατά την ίδια τιμή, παραβιάζει το πλαφόν του κέρδους και μπαίνει πρόστιμο. Άρα η εντολή που έχω δώσει στην ΔΜΕ να ελέγχει μοναδιαία. Όχι να ελέγχει κατά συσκευασία, να ελέγχει και κατά βάρος και κατά περιεκτικότητα. Άρα θα δούμε πρόστιμα και εκεί σε αυτό, γιατί έχει σημασία. Δεν έχουν δει ακόμα πρόστιμα τέτοια, διότι ακόμα γίνεται έλεγχος γι' αυτό και είναι και λίγο πιο δύσκολος έλεγχος αυτός. Αλλά ενημερώνω όσους το κάνουν ότι αυτό για μας είναι παράνομο και θα μπει πρόστιμο. Άρα επανερχόμαστε στο ίδιο, ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι επίσης, και έλεγχους. Έχω δύο πράγματα ακόμα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μεγάλη συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με όλη τη βιομηχανία. Γιατί έχει σημασία να μπορούμε να κάνουμε όλο τον κύκλο, όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ που είναι αυτοί που τελικά πουλάνε στον κόσμο, αλλά και τους προμηθευτές τους. Άρα όλη η βιομηχανία θα είναι η εκπρόσωπή του στο Υπουργείο για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία να συγκρατήσει τις τιμές. Και μια ευχάριστη ειδήσει τώρα, άσχετη με την ακρίβεια. Ναι. Θα μου επιτρέψετε, θέλω να το πω ότι αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια.
Θυμίζω πριν από ένα μήνα περίπου ψηφίσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνος και αν θυμάστε γίνει μεγάλη ιστορία και κατέβηκε και ο Πρωθυπουργός κτλ. Σωστά. Χθες ο κύριος Ξενοκώστας επιστρέφοντας στην Αμερική και αφού οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με την DFC για να μπουν τα λεφτά, αποφάσισε και ανακοίνωσε στους εργαζόμενους στην Ελευσίνα ότι θα τους δώσει φέτος τα Χριστούγεννα, πριν δηλαδή εκδοθεί η δικαστική απόφαση και πριν περάσουν τα ναυπηγεία Ελευσίνα στην ιδιοκτησία του, 2.000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο ως δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Είναι, συνολικά το ποσό είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και δηλαδή, να ολοκληρώσουμε. Για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Ελευσίνα θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων μετά από 8 χρόνια.